Με το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, η κυβέρνηση επιλέγει την επιστροφή σε ένα σύστημα άδικο και επιβαρυντικό για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση επιλέγει με ψεύδι για δήθεν μεγάλες αυξήσεις να εξαπατήσει τους συνταξιούχους. Αποσιωπά επίσης ότι φέτος για τις συντάξεις θα δοθούν λιγότερα χρήματα από ό,τι πέρυσι. Κρύβει την ουσιαστική κατάργηση της 13ης σύνταξης και την επιλεκτική αναδιανομή μέρους των χρημάτων σε βάρος των χαμηλοσυνταξιούχων, ενώ επιχειρεί να αποκρύψει τη μεγάλη αύξηση των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Την ίδια στιγμή, εφαρμόζει μια σκληρή αντεργατική πολιτική με διαδικασίες fast track. Υποβαθμίζει το ΣΕΠΕ, μειώνει τα πρόστιμα σε όσους παρανομούν και καταργεί την αιτιολόγηση απολύσεων, ενθαρρύνοντας έτσι τους παραβάτες έναντι των συνεπών επιχειρήσεων. Ακυρώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού και υπονομεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τα μέτρα αυτά οδηγούν ήδη σε μαζικές απολύσεις και ελαστικοποίηση της εργασίας. Ναρκοθετούν τελικά την ίδια την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο επικοινωνιακός καταιγισμός της κυβέρνησης δεν μπορεί να αποκρύψει την πραγματικότητα που ήδη αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Την περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων και τη μείωση των εισοδημάτων τους.